Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείξουμε λίγο τα βήματα για την άσκηση με το ποιητή φανφάρα. Αρχικά λοιπόν θα φορτώσουμε το αρχείο μας, το αυθεντικό αρχείο που είναι αυτό εδώ. Και η πρώτη μας δουλειά είναι να αφαιρέσουμε το θόρυβο. Αν κάνουμε λοιπόν εστίαση κάπως και πάμε σε ένα κομμάτι του χρόνου, για κάποιο λόγο τώρα μέρα δεν μου εμφανίζει την γραμμή κύληση. Θα το διορθώσω αυτό. Προβολή. Για να εμφανιστεί η γραμμή κύληση. Αν επιλέξω ένα κομμάτι έτσι χωρίς τη φωνή και το αναπαράγω. Αν το άκουσετε καλά και εσείς στο δικό σας υπολογιστή με τα ακουστικά θα παρατηρήσετε ένα φύσιμα, ένα έτσι θόρυβο. Ο τρόπος λοιπόν να το αφαιρέσω είναι αφού επιλέξω ένα οποιοδήποτε δείγμα του θορύβου είναι να πάω στα εφέ, εδώ που λέει noise removal, μείωση θορύβου να κάνω το πρώτο βήμα δηλαδή να του δώσω το δείγμα στον αλγόριθμο να καταλάβει τι είναι θόρυβος το πούμε έτσι απλά και μετά να επιλέξω όλο το κομμάτι με διπλό κλικ τώρα που είναι άσπρο και να ξαναεφαρμόσω το εφέ αφαίρεσης θορυ... μείωση θορύβου θα αφήσω τις προεπιλεγμένες τιμές που έχει εδώ και θα αν θέλω κάνω μια προεπισκόπηση φαίνεται σε μένα ότι έχει φύγει ο θόρυβος Είσαι. και θα εφαρμόσω με το εντάξει το εφε θα εφαρμοστεί λοιπόν το εφε μείωση θορύβου Είσαι. το επόμενο μου βήμα είναι να κόψω κάπου από το 52 και μετά θα κάνω λίγο μια εστίαση Κάπου λοιπόν από το 52 και μετά. Κάπου εδώ λοιπόν. Θα πάω λοιπόν το δίκτυο εδώ και μπορώ με, ή να επιλέξω αν θέλω όλο αυτό το κομμάτι και να πατήσω αποκοπή. Ή γιατί είναι, είναι, είμαι στην άκρη του κομματιού μπορώ αν θέλω με το ποντίκι από εδώ μόλις βγει αυτό το βελάκι να κάνω τριμάρισμα όπως λέμε στην άκρη και να κόψω από την άκρη άρα λοιπόν έκανα και αυτό το βήμα τώρα μένει να κόψουμε τα κικυρίκου που υπάρχουν ενδιάμεσα Φαμάκι έχω στην ψυχή φέρνει στα στήθια μου είναι δηλαδή αυτό εδώ το επιλέγω και λίγο έτσι από το κενό και με δεξί κλικ κάνω αποκοπή βρίσκω λοιπόν και το επόμενο που είναι κάπου εδώ νομίζω Το κόβω και αυτό. Έχει άλλα δύο, νομίζω, η <σομίως> Και εδώ έχει ένα κυκυρίκου. <σομίως> Α κόψω και λίγο έτσι παραπάνω από το κενό. Και νομίζω έχει ένα τελευταίο. μου <σομίως> Για να δούμε, αυτό είναι, νομίζω είναι αυτό εδώ. Ωραία, το κόβω και αυτό. Και το επόμενο μου βήμα είναι, για να δω και τι σημειώσεις μου, είναι να κάνω την, το λεγόμενο fade, fade out, κάπως στο, στο τέλος δηλαδή, να ζουμάρω λίγο. Εδώ λοιπόν που έχουμε, ας πούμε στα τελευταία... 2-3 δευτερόλεπτα φρέλω, φρέλω. ή που αρχίζει φρέλω. ναι δεν έχει σημασία ακριβώς να είναι κάπως τα τελευταία 2-3 δευτερόλεπτα να εφαρμόσω ένα fading εξασθένηση δηλαδή να κάνει βαθμιαία εξασθένηση ωραία και το επόμενο βήμα είναι να αλλάξω την ταχύτητα όλου του έργου και να δώσει έτσι ένα κωμικό τόνο και να μειώσω και τη διάρκεια στα εφέ λοιπόν pitch and tempo αλλαγή ταχύτητα. όχι ρυθμού έχει διαφορά και ένα tip γενικά το αφορτώνουμε ένα εφέ όταν έχει presets και settings μπορώ να αφορτώσω να τις προεπιλογές εγωστασίου να πάρει την αρχή του τιμή εδώ τώρα βέ έχει την τιμή 1 δεν θα αλλάξει την ταχύτητα εγώ θέλω κάπου στο 1,2 να αλλάξω Ησυχία. Ωραία, θα πατήσω λοιπόν εφαρμογή για να εφαρμοστεί και τι άλλο μένει να κάνω αν εξέχασα να κάνω την κανονικοποίηση θα την κάνω λοιπόν τώρα στο τέλος ε, η κανονικοποίηση είναι σε όλο το αρχείο ήχου θα πάω στο εφέ, ήχος και συμπίεση θα πατήσω λοιπόν κανονικοποίηση σε πλάτο κορυφή να γίνει στο μείον ένα δεσπέλ. Δηλαδή, στο 0 θα ήταν σημαίνει να πάρει την έγιση, τη μέγιστη δυνατή ένταση, αλλά αφήνουμε έτσι ένα μικρό περιθώριο. Θα το εφαρμόσω αυτό και βλέπουμε ότι αυξήθηκε η ένταση του ήχου. Και έχουμε τελειώσει. Είναι γύρω στα 36-7 δευτερόλεπτα το Αρχείο μου θα το κάνω λοιπόν τώρα εξαγωγή σε αρχείο ep3 με τη μορφή που λέει εδώ ep3 θα το βάλω εδώ ένα άλλο όνομα για να μην διαγράψω το αρχικό μου και γενικά όταν το κάνω εξαγωγή σε ep3 μπορώ να επιλέξω την ποιότητα όσο καλύτερη ποιότητα είναι πιο, -πιο μεγάλο το αρχείο συνήθως το τυπικό είναι αρκετό και για λόγους και μόνο της άσκησης κανονικά το αποθηκεύουμε έτσι στο ρεφονικό για λόγους της άσκησης και για να μειωθεί το αρχείο θα πατήσουμε αναγκαστική εξαγωγή σε μονοφωνικό, δηλαδή θα το μετατρέψει σε ένα κανάλι σε μονοφωνικό και έτσι θα είναι ακόμα πιο μικρό σε μέγεθος Τα αφήνω αυτά όπως είναι και να δούμε λοιπόν το τελικό που ήταν πιο απολα... αυτό εδώ βλέπουμε ότι είναι ούτε 400 KB, δηλαδή πολύ μικρότερο από το αρχικό 1 MB που ήταν το αρχικό. Ωραία, αυτά λοιπόν για την άσκηση με το ποιητή φανφάρα.